είχα μια επικοινωνία με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Είχα θέσει ότι είχαμε συμφωνήσει να βρεθούν δύο χώροι σε περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις, και αυτό που με διαβεβαίωσε ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι ότι θα έρθει στην Κρήτη και ότι πάλι το Υπουργείο θα δει θετικά πώς μπορούν να γίνουν δύο κέντρα για 48 ώρες να μεταφέρουν οι μετανάστες στην Αττική. Πάντως ο χρόνος πιέζει, διότι υπάρχει και ο χρόνος... Έχουμε καθυστερήσει. Το οποίο από την πλευρά τη δική μας και η δική μου η πρόταση και άποψη είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε τους ανθρώπους στους δρόμους, δεν μπορούμε να έχουμε χωρίς να πάνε σε ένα χώρο που να πληρεί τις προϋποθέσεις, να μπορούν να έχουν ένα φαγητό, μία στέγαση και να μεταφερθούν αξιοπρεπώς στην Αττική. Υπάρχουν κάποιοι χώροι που εξετάζονται, π.χ. πρώην ΚΤΕΟ. Το είχε δει για εδώ, για το Ηράκλειο. Ναι. ΚΤΕΟ δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ναι, ναι. Όχι. Είχε αναλάβει το Υπουργείο, μαζί με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, να δουν αν υπάρχουν κάποιοι χώροι οι οποίοι να πληρούν τις προϋποθέσεις και να πάνε, γιατί ζητούμε δύο κέντρα των 300 ατόμων. Δεν ζητούμε κάτι μεγάλο, αλλά η πρώτη παρέμβαση που πρέπει να γίνει να είναι με ανθρώπινες συνθήκες και όχι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα.